Φορώντας λεωπά ρούχα, Ουκρανές και Ουκρανοί πόζαραν στο φακό ανεβάζοντας τις φωτογραφίες στα social media για να γιορτάσουν τα γερμανικά δώρα. Η αποστολή των οποίων ανακοινώθηκε χθε επισήμω από την Καγκελάρια. Η κυβέρνηση του Βερολίνου, διαστόματο του Όλαφ Σόλτ, ανακοίνωσε ότι στέλνει 14 άρματα μάχη Λέπαρτ στην εμπόλεμη χώρα, δίνοντα παράλληλα το πράσινο φω και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε για την επανεξαγωγή το γερμανική κατασκευή τάγκ στο Κίεβο. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον είχε δεσμευτεί για την αποστολή 31 άρματων μάχη Μ 1 στην Ουκρανία, όπω γράφει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail η δωρεά τάξη από τη Γερμανία προκάλεσε εφορία και χαμόγελα στην Ουκρανία με πολλέ γυναίκε, μικρέ και μεγάλε, να χρησιμοποιούν κάποια ρούχα από την καρνταρόμπα του που παραπέμπουν στην ιστορική απόφαση τη Γερμανία να ενισχύσει μετά την κυβέρνηση του Κιέβου. Στην ιστοσελίδα τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail φιλοξενούνται φωτογραφίε με Ουκρανέ και Ουκρανού όλων των ηλικιών που φορούν λεοπάρπαλτο, τοπ και κολάν, οι κρανοί έβγαλαν σέλφι και ανέβασαν τι φωτογραφίε του στα μέσα κοινωνική δικτύωση στέλνοντα ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γερμανική κυβέρνηση, σχολιάζει το σχετικό άρθρο. Εκτό από τι Ουκρανέ, ένα στρατιώτη έβαλε μια λεοπάρ κουβέρτα στου ώμου του ενώ ένα μικρό παιδί, που βιώνει το δράμα του πολέμου, ζήτησε συγγνώμη επειδή κατάφερε να βρει μόνο λεοπάρ παντόφλε για να ποζάρει στο φακό. Την ίδια ώρα, ένα ηλικιωμένο άνδρα, φόροντα λεοπάρ μπουφάν και σκούφο, ποζάρει στο Twitter ανεβάζοντα το hashtag FreeTheLeoPorns. Στο Ιώτα, ένα λευκό σκυλάκι πάνω σε μία λεοπάρ πολυθρόνα έστειλε το δικό του μήνυμα «Ελευθερώστε τα λέπαρν». Από το στόμα του κρεμόταν πλακάτ με το σχετικό hashtag.